ο Νότης ο Σφαγιανάκης βρίσκεται στη διαδικασία της προετοιμασίας, δηλαδή σε λίγα δευτερόλεπτα θα είναι κοντά μας. Μια φαβορίτα έχει να κολλήσει, κάποιες μικρές λεπτομέρειες στην εμφάνισή του. Ένα δαχτυλίδι, ένα αυτό, βάζει τα μικρόφωνα και έρχεται. Να σας πω ότι ο Μάρκος Εφερλής, εκτός από τον Νότη τον Σφακιανάκη, σε λίγο θα μας παρουσιάσει ένα ρόλο πραγματικά πολύ αγαπητό και ξεχωριστό, ο οποίος έχει αναδεχθεί μέσα από το Δελφινάριο, ένας λαϊκός τραγουδιστής, ο Πολυχρόνης Μαυροκέφαλος, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από το YouTube Bread. Θα θυμίζει κάτι? Θυμίζει κάτι? Τι ακούω, τι? Λοιπόν, όμως τώρα κοντά μας θα προσέλθει ο Νότης Σφακιανάκης! Μπήκεστε όλοι μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Και από πίσω, πού θα κάτσω? Εγώ, Νότι μου, κάτσε να σου πω. Εκεί. Εκεί να κάτσε. Εγώ κάτσε να σου πω. Εδώ καθόταν πριν ο Μέγας. Εκεί καθόταν, ναι. Ο ένας, ο μοναδικός, επανάληπτος, ο Αγάθων. Ο ένας. Γιατί αυτή είναι η ρίζα. Το αρχαίο όνομα είναι Αγάθων. Όχι Αγάθων. Να το έχω ψάξει, το έχω μελετήσει. Θα κάνουμε τώρα όλα. Ο Αγάθωνας, δηλαδή Αγάθων. Είσαι αρχαιολάτρης, Νότι μου, αυτό είναι γνωστό. Αγαπάς την. Τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους. Το έχω μελετήσει. Αυτή είναι η ιστορία της πατρίδος μου. Εντάξει, είμαι Έλληνας. Είμαι Έλληνας και οφείλω σαν Έλληνας να διαβάζω την ιστορία της πατρίδος μου. Εντάξει, όλα τα ψευδή στοιχεία που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο για τη χώρα μου, τα παραβλέπω. Μιας και πιάσαμε αυτή την κουβέντα, να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από αυτή σου την αγάπη για την αρχαία Ελλάδα. Mm-hmm. Έχεις εκφράσει απόψεις κατά καιρούς. Μου κάνει νόημα εκεί να σε πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί τώρα. Τα θέλει τα κλωτσίδια του, αλλά βαριέμαι να πάω μέχρι εκεί. Άμα ήταν κοντά μου θα είχα αρχίσει. Θα τρώγε κάτι μύτα, το είδε στο παπούτσι, έτσι. Είναι πικέ. Εντάξει, γιατί αρχαίοι μόνο. Πρόγονοι φόραγαν πικέ, σαντάλι. Το έχω μελετήσει. Λοιπόν, εγώ νόμιζα ότι έλεγε για τον ποδοσφαιριστή Νότι. Όχι, όχι. Το κλιματιστικό εδώ μέσα, να πούμε, με βαράει λίγο. Μην πάρω ανάποδες τώρα, έτσι. Κανονίστε με το κλιματιστικό τι θα γίνει, γιατί θα φορτώσω και θα αρχίσει εδώ πέρα να γίνει του μάμαλι να πούμε. Ήρωας παλιός, δικός μας. Τον έχω μελετήσει. Για λέγε. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω για τις απόψεις που έχεις εκφράσει κατά καιρούς. Για παράδειγμα. Για την αρχαία Ελλάδα. Ναι. Κάπου άκουσα. Mm-hmm. Νομίζω στο θέμα το είπες. Το διαβάσεις κι αυτό? Όλα τα διαβάζω, τα έχω όλα καταγεγραμμένα. Συνεντεύξεις, μελετάω πριν έρθει ο καλεσμένος μου. Είπες λοιπόν στην εκπομπή του Θέμου Αναστασιάζη. Ναι. Αναστασιάδη. Του Θέμου απλά. Του παιδιού που κάνει εκπομπή με τη Δούλη σαν και τον Περί. Πες το έτσι, είναι καλύτερα να μου. Φαντάζεσαι... Όλα μπάχαλο! Ναι, φαντάζεσαι ένα τραγούδι εγώ έτσι σαν και σένα, 20 λεπτά το κάθε τραγούδι. μια σου μόνο φτάνει. Αυτό που πετάει να με κάνει. Ένα σου φι... Ένα σου... One kiss. Στο στόμα. Για λέγε λοιπόν. Εσύ τα λες χειρότερα και από το Θεό μου. Δεν καταλάβαμε τι θέλει να πει. Ωραία, ρε. Είπε στην εκπομπή του Θεού, λοιπόν. Και τα έκανε όλα μπάχαλο. Ότι εξωγήινοι κάποτε έφτιαξαν τον Παρθενώνα. Ναι.
Ναι, που θέλει να καταλήξει. Ενώ τώρα. Ναι. Ενώ τώρα. Ναι. Και μετά μου λες να μην κάνω σαρδά. Ενώ τώρα φτιάχνουμε κοτέτσια. Είπες. Ναι. Πού είναι το παράλογο. Γιατί μετά τόσα χρόνια δεν έχουμε φτιάξει κάτι παρόμοιο. Καταρχήν μην πάλι μακριά. Γιατί το έχουν φτιάξει ψηλό. Τον Παρθενώνα. Για να χωράνε με τις κεραίες. Εντάξει, δεν το λάβω. Γιατί τέτοιο μπορεί να το φτιάξει άνθρωπος, δεν νομίζω. Και όχι μόνο αυτό, έχω πει και για διάφορα μνημεία σε όλη τη γη. Πυραμίδες του Χέοπος. Πώς γίνανε. Θέλω να σου πω ότι τα έχω δει αυτά στο Discovery Channel, δεν ξέρω αν τα έχετε δει. Διότι το National Geographic ή το Discovery είναι από τα δύο, τα μπερδεύω, τα βάζει ο Βαγγελάδος κάθε βράδυ, με τρελαίνει. Ένα από τα δύο λοιπόν έχει μία αιμονή. Ό,τι αρχαίο μνημείο υπάρχει, βάζουν μέσα έναν εξωγήινο. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Εσύ λοιπόν. Μα είναι μεγάλα έργα, αποκλείεται άνθρωποι, ανθρώπινα χέρια, ανθρώπινο δυναμικό, να έχει φτιάξει αυτά τα τεράστια μνημεία. Τον άλλο τον ναό του, στο Σούνιο, του Απόλλωνα. Του Ποσειδώνα. Του Ποσειδώνα. Εκεί, το Σούνιο, εκεί δεν είναι που πέσανε οι Σουνιώτισσες. Το έχεις μελετήσει κι αυτό. Βέβαια. Οι Σουνιώτισσες από εκεί πέσανε. Έχετε για αυρισούλες. Τότε που τους κόψαν το νερό, από τότε. Αυτά που γίνονται σήμερα, γινόντουσαν από τότε. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, εντάξει. Λοιπόν, μην πάμε μακριά, είναι μεγάλα έργα που δεν μπορούν άνθρωποι να τα φτιάξουν. Οι εξωγήινοι υπάρχουν. Τώρα βρέθηκε και ζωή στον Άρη. Το άκουσες. Ναι. Ναι. Άρα αποδεικνύονται αυτά που λες στην ουσία. Όλα. Όλα. Μα εμείς τι είμαστε. Εμείς είμαστε σκουπίδια που πέταξαν οι εξωγήινοι σε αυτή τη χώρα. Σε αυτή τη γη, τον πλανήτη. Σκουπίδια είμαστε. Ό,τι δεν θέλανε, γιατί ήταν πολύ προηγμένοι, πολύ εξελιγμένοι, ό,τι δεν θέλανε το πετάξανε στη γη. Γι' αυτό είμαστε και διάφορες φυλές. Κίτρινη, μαύρη, άσπρη, σε διάφορα χρώματα. Άμα δεις το δειγματολόγιο των εξωγήινων. Υπάρχει. Όλα είναι καταγεγραμμένα, λέγανε οι εξωγήινοι. Έχω κάτι σε κιτρινάκι που το ρίχνω στην Κίνα. Κατάλαβα, έχω κάτι σε μαύρο. Πάτε ο στήλο μου κάηκε. Στην Αφρική. Κατάλαβες. Την απορία το πώς εσύ δεν γελάς ποτέ με τον εαυτό σου θα μου τη λύσεις μετά. Αυτό λοιπόν. Ήταν μομφή. Εντάξει, ήταν μομφή τώρα. Αυτό να γελάσω με τον εαυτό μου, με αυτά που λέω δηλαδή. Μα αυτά είναι βασισμένα σε γραφές. Τα έχω διαβάσει. Εγώ διαβάζω πολύ, Τατιάνα. Διαβάζω ένα βιβλίο, ας πούμε, 3-4 σελίδες. Αν δεν έχει ο συγγραφέας κάτι να μου πει, το κλείνω. Ή παίρνω τον ίδιο, του λέω τι θες να μου πεις για να μην το διαβάσω. Γιατί έχουν τα βιβλία μέσα, τηλέφωνα. Διαβάζω μόνο ζώντες συγγραφείς για να μπορώ να μιλήσω μαζί τους. Να μου πουν τι θέλουν. Για λέγε τώρα. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω. Έχεις αναπτύξει απόψεις για τις σχέσεις των δύο φίλων. Ναι. Η άποψή σου λοιπόν είναι. Τις προάλλες που σου είχα πάρει και συνέντευξη είχαμε λίγο ψηλό. Κοντραρίστη, ναι. Κοντραρίστη, ξέρεις. Έχουμε τις εντάσεις μας εμείς οι δύο. Αυτές τις δημιουργικές εντάσεις όμως. Ναι, το παρέβλεψα. Η απόψη σου ότι η γυναίκα πρέπει να κάθεται στο σπίτι όταν έχει παιδιά και να μην δουλεύει. Βέβαια, τα παιδιά. Και ότι αυτά... ο κόσμος θα σωνόταν και η κοινωνία και τα παιδιά και θα γινόταν. Αν η γυναίκα καθόταν με το που γινόταν μητέρα, καθόταν στο σπίτι να μεγαλώσει τα παιδιά της εκείνη θέση. Ναι, δεν λέω να κάτσει όλη μέρα στο σπίτι, να σηκωθεί και λίγο όρθια, να κάνει μια-δύο βόλτες, να ξεπιαστεί. Αλλά ο ρόλος της γυναίκας είναι άλλος. Είναι μητέρα, η Αγία Μητέρα. Κατάλαβες, φέρνει στον κόσμο. Κάποια πλάσματα. Πρέπει να μεγαλώσει σωστά. Δεν με ενδιαφέρει να μεγαλώσει το παιδί μου με Φιλιππινέζα, με Ρωσίδα. Εντάξει, μαθαίνει μια ξένη γλώσσα. Δεν είναι κακό. Αλλά πρέπει η μάνα να κάτσει σπίτι να μεγαλώσει το παιδί. Αυτό είναι ο προορισμός της. Στο μαγαζί σου, νότι μου, έχει λουλουδούδες, έχει τραγουδίστριες. Μητέρες είναι και αυτές, εργαζόμενες. Ναι. Δεν μπορούσαν να ήταν άντρες. Φαντάζομαι το βαγγελάκι με το μουστάκι να πούμε με κολλητό μπλουζάκι. Βαγγέλη! Λουλούδια επάνω. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Και να κάθεται έτσι ο Βαγγελάκης να πούμε με την πεντάδα. Γιατί δεν είναι ντροπή, ούτε είναι κακό. Έχουμε μάθει να βλέπουμε λουλουδούδες γυναίκες. Για σκέψου το Βαγγελάκη τον Όντι, τον Όντα. να κάνουν τη δουλειά αυτή. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Ναι. Οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι δηλαδή τις γυναίκες δεν τις αφήναν να κυκλοφορήσουν. Στα θέατρα παίζανε μόνο άντρες.
πηγαίνανε μόνο άντρες, δεν κατάλαβα δηλαδή. Στα συμπόσια όμως εκεί τις είχατε. Μόνο άντρες. Αφού φεύγαν οι γυναίκες. Συνεχίζαν οι άντρες, κατάλαβες. Και όλα αυτά είναι... και το πας εκεί. Έχεις εκφράσει απόψεις για την ομοφιλοφιλία. No. Έχεις μια αρνητική άποψη ότι τα μέσα τηλεοράσεις προβάλλουν πολύ ομοφιλόφιλους και ότι αυτό δεν είναι σωστό, γιατί έδωσε και μια συνέντευξη στο Εγώ σήμερα κυκλοφόρησε. Ναι. Και πρόλαβες, τη διάβασες. Ότι αφορά σε έναν ότι μου πιστεί. Σε ευχαριστώ, άρχοντα, σε ευχαριστώ. Τα διαβάζω όλα. Πεθαίνω κατά βάθος. Κατά βάθος πεθαίνω. Μην κοιτάς που σε κοντράρω. Κατά βάθος. Το ξέρω, μπαμ, κάνεις από μακριά, μπαμ. Κουστάρω κατά βάθος. Το ξέρω. Λοιπόν, έδωσες πάλι μια συνέντευξη που έλεγες για τους ομοφιλόφιλους που τους προβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους κάνουν στάρ και δεν πρέπει και αυτό. Ναι. Τι έχεις εσύ με... Δεν έχω τίποτα με τους ομοφιλόφιλους, δεν μπορώ να πάω κόντρα στη φύση του κάθε ανθρώπου. Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει στην προσωπική του ζωή. Με ενοχλεί, αυτό είπα και το ξαναλέω, που όταν βγαίνουν και μιλάνε, είναι σαν να βλέπεις τέσσερις γυναίκες μαζί. Κατάλαβες, μάζεψε το λίγο. Ναι. Να φαίνονται δύο γυναίκες. Ας φαίνεται μία, μην φαίνεται κάποια. Μπορεί να έχεις τη ζωή σου ό,τι θέλεις, όταν μιλήσεις να πεις παρακαλώ, παίξε το ρε παιδί μου. Κατάλαβες, δοκίμασέ το. Δεν μπορεί να είναι τόσο καραβγαλαίο, ας πούμε, και κατάλαβες να κάνει μπάμο μακριά. Αυτό με ενοχλεί. Το τι κάνει ο καθένας στη ζωή του δεν με αφορά. Εντάξει. Αν έχει παραπάνω θηλυκές ορμόνες από ό,τι αρσενικές. Αλλά δεν θες να τους βλέπεις. Όχι μπροστά μου. Πού δεν θες. Μπροστά μου, έτσι κι αλλιώς δεν θέλω να τους βλέπω. Δεν θέλω να τους βλέπω να εκφράζονται έτσι. Τόσο γυναικωτά να με κατέθεσαν. Θέλω να είναι ο άλλος γυναικωτός. Αυτό με πειράζει. Δεν με ενοχλεί εμένα το να είναι ο άλλος ομοφιλόφιλος. Λοιπόν, τι άλλο έλεγες. Έχω πει πολλά. Έχω πει ότι. Για το δωδεκάθεο. Α, το δωδεκάθεο. Ναι, και με κατηγορήσαν και γι' αυτό. Είναι... Εσύ τελικά είσαι άθεος. Σε εγώ... τι πιστεύεις. Εγώ δεν ξέρω τι είμαι. Δηλαδή, αν σου. Είναι όλα τόσο συγκεκριμένα στο μυαλό μου που τη μία λέω το ένα, τη μία λέω το άλλο. Αλλά το δωδεκάθεο το έχω μελετήσει και μην πας μακριά. Κοίτα, και η θρησκεία, ο χριστιανισμός που έχει στηριχτεί στο δωδεκάθεο. Πώς ήταν οι Απόστολοι, 12. Δεν ήξερες, βοήθησα. Γιατί ήταν 12 τυχαίο, είναι και αυτό δηλαδή. Είναι 12, ναι, το 12ο, 12 και 12. Είναι ένας αριθμός που έχει μείνει από παλιά και ήταν Ελλάδα. Εύκολο να μείνει και στη θρησκεία αυτή. Οι ομάδες ποδοσφαιρικές. Και όταν σε πόσους παίχτες έχουν. Όταν σε ρώτησα να σου πω. Πόσους παίχτες έχουν. Πόσους έχουν, παιδιά, με μπέρδεψε. 11 έχουν. 11. Καλέ, 12 πήγα να πω. Κι όμως. Πήγες να με μπερδέψεις. Τα κάνω αυτά. Γιατί έχει 11 η ομάδα ποδοσφαιρική. Γιατί. Γιατί στηρίχτηκε στο 12ο, απλά ο ύφεσος ήταν κουτσός και δεν έπαιζε. Κατάλαβες, η ντουζίνα, γιατί είναι 12 πιάτα, ποτήρια, είναι ο αριθμός σημαδιακός από τότε, από παλιά. Όταν σε ρώτησαν Ιησούς ή Σοκράτης, είπες φυσικά Σοκράτης. Προϋπήρχε κιόλας. Βέβαια. Βέβαια. Ο Ιησούς που πάτησε. Πάτησε πάνω στη θάλασσα. Στο Σοκράτη. Όλοι αυτοί έχουν πατήσει πάνω σε δικούς μας αρχαίους φιλόσοφους και όχι μόνο. Αυτά που λέγανε τα έχουν πει πολλά χρόνια πριν. Ο αστροναύτης που λέγεται ο εξωγήινος που έλεγα τις προάλλες. Ο αστροναύτης. Η λέξη αστροναύτης προϋπάρχει εκατομμύρια χρόνια πριν. Έτσι δεν είναι. Αστροναύτης. Ναι, είναι ελληνική. Η λέξη αστροναύτης είναι ελληνική. Δεν το ήξερα. Τι σημαίνει. Ο ναύτης που φάγε το κουπί στο κεφάλι και είδε αστράκια, ας πούμε, και τον λένε αστροναύτη. Είναι αυτός που πήγε στα άστρα. Άρα που καταλήγουμε στους εξωγήινους. Εκεί καταλήγουν όλα. Η λέξη αυτή είναι εκατομμύρια χρόνια πριν. Δεν εφευρέθηκε τώρα. Την τελευταία φορά που σου πήρα συνέντευξη. Ναι. Και δεν μου την έχει ξαναδώσει. Μετά από εκείνη την τελευταία φορά, δεν ξέρω αν θα μου ξαναδώσει εύκολα, λέω τώρα. Μετά την τελευταία φορά που σου πήρα συνέντευξη, δημιουργήθηκε έτσι ένας ντόρος. Ναι. Γιατί είπες ότι οι Πακιστανοί στα φανάρια, ναι, σου χαλάνε την αισθητική σου. Και όχι μόνο, και το παραπλήρης μου χαλάνε. Εγώ γιατί τράκαρα την άλλη φορά. Γιατί τράκαρα, γιατί μου είχε καθαρίσει ένας Πακιστανός με ροχάλα, δεν είχε αυτό το τέτοιο, το υγρό. Και δεν έβλεπα τίποτα. Κατάλαβα, δεν ξέρω τι είχε φάει πριν το παιδί. Βγήκε όλο πάνω στο τζάμι. Και δεν έβλεπα και πήγα τράκαρα. Ευτυχώς, γιατί είχα μια φωτογραφία να βάλω πίσω από την ορχήστρα να φαίνεται. Γιατί ήθελα να δείξω το τρακάρισμα αυτό στον κόσμο. Ναι. Ότι σώθηκα από θαύμα. Τώρα θα μου πεις,
δεν πιστεύω στο Θεό, αλλά σώθηκα εγώ από το δρακάρισμα, έτσι. Σώθηκα. Μήπως είναι θαύμα του Δία, Όχι. Αλλά εκεί σου λέω, αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει Θεός. Γιατί εγώ σώθηκα. Αν υπήρχε Θεός, δεν θα μπορούσε να γλιτώσει και τα αμάξι. Δεν άπα να πάρω εγώ καινούριο. Το τάσι, έφυγε. Λοιπόν, έτσι δεν είναι. Κατάλαβες. Γι' αυτό είναι μια σειρά γεγονότων που αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει Θεός για μένα. Αυτό σου λέω. Και αποδεικνύουν ότι επίσης, γιατί είπες και κάποιες απόψεις έτσι για τη Χρυσή Αυγή, ότι σε κάποια πράγματα έχουν δίκιο, ναι. Να φύγουν όλοι οι ξένοι από τη χώρα, να πάνε στα σπίτια τους. Ναι. Όλα αυτά ξεκίνησαν από τον Μπαρμπρίζ του αυτοκίνητου. Τον Μπαρμπρίζ του αυτοκίνητου. Από τον Πακιστανό που μου καθάρισε τον Μπαρμπρίζ. Δεν κάνω πλάκα τώρα. Δεν κάνω πλάκα, αλλά τώρα ξέρεις τι τους κάνουμε. Το που βάζουν το τέτοιο πάνω, ανοίγουν το υδροκαθαριστή, τους πιάνει και πάει πέρα τότε στο τζαμάκι. Τους κάνω καψόνια, όταν σταματάω και έρχονται, πάω λίγο πίσω. Έρχεται αυτός, πάω λίγο μπροστά. Πάω προς πίσω να δω. Θα κουραστεί, θα φύγει. Εντάξει, είναι τα πράγματα λίγο συγκεκριμένα στη χώρα μας. Ο καθένας ό,τι δηλώσει είναι, βγαίνουν διάφοροι τραγουδιστές, τώρα παιδάκια μέσα από το ίντερνετ, κάνουν καριέρα. Και νομίζουν ότι κάτι έγινε. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω πρώτα για αυτό το θέμα. Πρώτα με, θα πει το μουστάκι σε λίγο. Τον Παντελή Παντελίδη, σε ρώτησα σε μια συνέντευξη. Ναι. Δεν μπορώ να μιλήσω με αυτόν απέναντι. Λέγε. Πού να κάνω συνέντευξη. Ναι. Άκου, όνομα τώρα που βρήκε το παιδί αυτό Παντελής Παντελίδη. Τον Παντελή Παντελίδη. Άκου, φαντασία που έχει η μάνα του, α πούμε και ο πατέρα του. Παντελίδη στο επώνυμο, πώ θα το βγάλει το παιδί, Παντελή. Δηλαδή στο σπίτι μέσα δεν παίζει τίποτα. Παντελή, έλλειψη. Φαντασίας. Για λέγε τώρα για το παιδί αυτό. Σε ρώτησαν για το παιδί αυτό. Ναι. Και εσύ είπες δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρω. Το ξέρεις. Δεν είναι αυτός που λέει το δεν ταιριάζεται σου λέω τόσο αντικειμενικά στο λέω κι ας τις φίλες σου. Δεν το ξέρω. Το ξέρεις. Τόσο αντικειμενικά στο λέω να λέμε το αντίθετο. Δεν το ξέρω το κομμάτι, απλά ξέρω που θα πάει ο μουσικός δρόμος. Όλα τα τραγούδια ίδια είναι. Τα λόγια τα φαντάζομαι, αλλά δεν το ξέρω, δεν τον έχω ακούσει ποτέ. Είναι αυτός που πρέπει να λέει το συνοδεύομαι. Αυτός δεν είναι. Παραμυθιάζομαι. Αυτός. Όσο δέρμα και να αλλάξεις, φίδι είσαι. Αυτό. Δεν θα αλλάξεις όσα δάκρυα κι αν χάσεις. Το φαρμάκι σου θα στάξεις, δεν το ξέρω. Πρέπει να είναι αυτός που λέει το πίστεψε κι αυτό, σε παρακαλώ. Δεν τον έχω ακούσει πραγματικά δηλαδή. Εντάξει. Πήραμε τώρα μια κιθάρα, κάτσαμε στο κρεβάτι, στο μπιντές, τη λεκάνη και βγήκαμε και τραγουδάμε, εντάξει. Μέσα από το YouTube κιόλας. Μέσα από το YouTube, δηλαδή μην τρελάθουμε τώρα. Όλοι κάνουν καριέρα από και εμείς έχουμε χτίσει μαγαζιά. Βγαίνεις άρχοντας με τα ρούχα σου, με τα βλέπεις αυτά το σακάκι σου, αυτό. Σου. Βλέπεις το σακάκι. Ναι, το σακάκι. Έχει πάνω την πουλιά και τώρα βγαίνει. Δεν έβαλα ένα σακάκι. Βγαίνει πάνω. Ο Παντελής, Παντελάκης, πώς το λένε το παιδί αυτό. Παντελίδης, ο Παντελίδης. Βγαίνει στην πίστα, μου έχουν πει, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Με ένα τζινάκι και τραγουδάει. Πού πας, αγόρι μου, σεβάσου το κοινό που είναι από κάτω. Δεν σε σέβεται το κοινό, γιατί αυτό τώρα μια άλλη ενότητα. Το κοινό που είναι από κάτω τραγουδά. Καπνίζουν πάφα, απούφαση. Μετά άλλα λουλούδια μέσα στο μάτι. Ακατεύει κάτω, τον κάνει μαύρο στο ξύλο. Κάτσε, αγόρι μου. Τραβάνε βίντεο. Γιατί τραβάνε βίντεο. Εγώ πάω στη δουλειά, το τραβάω βίντεο από πάνω. Εγώ εκείνη τη στιγμή δουλεύω. Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά μου, τραγουδιστή. Έχω από κάτω όλοι μου τα βίντεο. Γιατί πήγα εγώ σε ένα εφοριακό που πάνω να τραβάμε το βίντεο. Και το πήγα στον υπάλληλο του Ίκα να κάτσω, έλα μια φωτογραφία. Αυτή τη δουλειά κάνω. Βγαίνω να τραγουδήσω. Κατάλαβε και έτσι γουστάρω. Δεν θέλω να με ενοχλεί κανεί. Ούτε να χορεύουν πάνω. Ανεβαίνω κάτι, μπα, με χτυπάνε από εδώ. Έχουν πάει κάτι γλωσσίδια, δεν το αφήσει έτσι. Αλλά εντάξει, λίγο σεβασμό. Εξάλλου για τον Παντελίδη που λέγαμε, έχει πει κιόλας ότι ήρθε το παιδί να περάσει οντισιόν στο μαγαζί να το προσλάβει ή το πήρε. Ναι, τον έκοψε. Δεν τον ήξερα ποιο είναι. Προφανώς δεν μου έκανε το παιδί, ήταν άφωνο. Προφανώς. Ναι, δεν λέω ότι όντως δεν έχει ταλέντα, αλλά προφανώς ήταν άφωνο. Για μένα, για τον μαέστρο μου, δεν μου έκανε. Εντάξει. Λοιπόν, έχω μία τελευταία ερώτηση, Νότι μου. Κάντε. Θέλω να γιατί βλέπω κάτι περίεργα όντα πάνω στα φώτα.
δεν μ' αρέσει αυτό. Μου κάνω κάτι. Θέλω να σε ρωτήσω. Μουσική δεν μ' αρέσει. Λέγε, συλλέγε, κοιτάω. Κοιτάω. Βλέπω και δίπλα μου κάτι περίεργα. Και μου λέει μετά δεν υπάρχουν εξωγήινοι και την πρώτη σειρά. Άκου γέλιο. Είναι γέλιο φυσιολογικό ανθρώπου αυτό. Άκου. Δεν λάθουμε. Και στη γωνία άκρη-άκρη ο οδηγός του. Ο οδηγός του διαστημόπλοιου. Τι δεν μιλάω, τον έχω δει εδώ και ώρα. Λέω μας την πέσανε εξωγήινη και το είπα. Δεν το έκανα εξωγήινη, θα φύγω γι' αυτό. Κάνε την ερώτηση να φύγω να την κάνω γιατί τώρα τα πήρα. Μου την είχατε στημένη. Γιατί έχει πιάσει το μαλλί κότσο η κοπέλα, είναι κεραία πίτσο, κεραία. Τι έλεγε. Ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω, Νότι μου. Πού να το θυμηθώ τώρα. Διάβασέ το καλύτερα, διάβασέ το που το έχεις. Α, ναι. 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 Κλείνοντας, πώς βλέπεις τη συμμετοχή του Αγάθωνα στη Eurovision. Εντάξει. Έχει φύγει. Έχει φύγει. Έχει φύγει. Βγαίνω από τα μουστάκια μου, δηλαδή. Τώρα, αυτό είναι προϊόν, τι νομίζεις. Κάποιο εξωγήινο υπάρχει εδώ μέσα. Θα πεθάνω σήμερα. Μουστάκι, φυτευτό και να ξεκολλάει. Γιατί είναι φυτευτό και το μαλλί, ξέρεις, κάποια στιγμή έβαλα μαλλιά. Έβαλα και μουστάκι, δεν έβαλα. Φτάνει, λοιπόν, φτάνει. Έχω κλάψει τόσο πολύ σε αυτή την εκπομπή. Δεν είσαι μόνη. Και ο Κυριάκης είχε κλάψει. Είπα σήμερα να μην κλάψω, τελικά έκλειψα τα γέλια. Και ο Κυριάκης που ήταν μέγας επιπλοποιός, που λέγει ο Αγάθωνας. Έχει κλάψει αυτός, ο Κυριάκης. Το είπε ο Αγάθωνας. Να κλάψω και από τα γέλια δεν το περίμενα. Λοιπόν, τη συμμετοχή. Εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό, το γουστάρω. Το γουστάρω. Έτσι κι αλλιώς καράγιος ηλίκια παρουσιάζονται όλοι. Να πάμε κι εμείς, αυτό μας αξίζει, αυτό είμαστε. Να τραγουδήσουμε και να δούμε τι θα κάνουμε. Κατάλαβες. Αφού δεν πάει ο Άρχοντας, γιατί δεν θέλει να πάει. Με πολλά τα χιλιόμετρα, μου πεταχτεί καμιά ηλίθεια και να τρακάρω πάλι, άστο καλύτερα. Λοιπόν, Νότι μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Νότι μου, θα εμφανιστείς και εσύ. Και εγώ στο Γιάννο, στο Γιάννη, Μουσικό Νότι, Θέατρο, στο Εθνική Ελλάδος. Είμαστε μαζεμένοι εκεί οι καλύτεροι, οι πρώτοι αυτή τη στιγμή. Στο είδος τους, θα πω και εγώ τα κομμάτια μου, κάνω έκκληση από τώρα. Πότε θα εμφανιστείς? Κυριακή και Δευτέρα. Τώρα. Δεν θέλω να μιλάω αυτό. Κυριακή αυτή μας έρχεται και Δευτέρα. Τώρα αυτή την Κυριακή. 24-25 Μαρτίου, αλλά δεν θα είναι μόνες εμφανίσεις. Κάθε Κυριακή και Δευτέρα μέχρι το Πάσχα θα είμαστε εκεί. Πραγματικά κάνουμε μια πολύ ωραία δουλειά. Με αυτό το Σεφερλί είναι λίγο. Καλώς, το έχει καλώς. Είναι μπροστά. Δεν σου πάει λίγο. Είναι μπροστά το παλικάρι, πολύ μπροστά. Καλώς, καλώς. Με κάνει καλά, εκεί θα κάνω εγώ τον εαυτό μου. Αυτός θα κάνει το δικό του. Τα έχουμε ξεκαθαρίσει. Ο καθένας θα κάνει αυτό που είναι. Θα πω τραγούδια εκεί πέρα, και παλιά και καινούρια. Και κάνω έκκληση στους θαμώνες που θα έρθουν, μην μου έρθουν με κινητά, με καμερούλες, με φωτογραφικές μηχανές σαν τους Ιαπωνέζους. Με τσιγάρα, πάφα, πούφα ή τα στριφτά που κάνει ο άλλος να στρίψει. Έχει τελειώσει το τραγούδι, και την ώρα που τελειώνει το τραγούδι το κάνει. Αφού δεν το άκουσες, ρε μεγάλη. Αφού δεν το άκουσες, όλη την ώρα έτσι. Εντάξει, τρελάθουμε. Κατάλαβες, δεν θέλουν να με προκαλέσουν γιατί θα φερθώ ανάλογα και δεν γουστάρω. Δεν θέλουν κλωτσίδια, τις φαλιάρες να πέσουν. Το λέω από τώρα την εκπομπή σου. Επειδή θα εμφανιστεί στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο και ένα νέο ταλέντο το οποίο αναδείχθηκε από το Δελφινάριο, ο Πολυχρόνης ο Μαυροκέφαλος. Ναι, και δεν έχει κάνει εμφάνιση από τότε πουθενά. Θα εμφανιστεί στο Γυάλινο και θα έρθει εδώ σε λίγο. Και αυτός. Και αυτός. Θα το ξαναρχόμασταν όλοι μαζί με ένα αμάξι. Θα έρθει εδώ. Γι' αυτό θα σε ευχαριστήσω και θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να... Την κάνω. Ναι, να μας αφήσεις ελεύθερη τη γωνιά για να κάτσει ο Πολυχρόνης. Να δώσεις τόπο στα νέα τα παιδιά. Θα προσέλθει ο Πολυχρόνης σε λίγο.
Γεια σου, Νάτα. Για να μπει ο καινούριο μαυροκέφαλο. Αντάλλατο, το βλέπω στις πρόβες κάθε βράδυ. Δεν τα λέει, αλλά είναι αγαπητός. Σε λίγο κοντά σας. Λοιπόν. Σήμερα, λόγω Μάρκου Σεφερλή, δίνουμε 1000 ευρώ επιπλέον. Αυξάνουμε την ποσότητα των μετρητών. Έχουμε το 10.000 ευρώ στην βαλίτσα, το οποίο κληρώνει 25, την άλλη Παρασκευή. Τέλος του μήνα. Κληρώνει το 10.000 και είπαμε σήμερα ειδικά να δώσουμε εξτρά ένα χιλιάρικο που θα κληρωθεί στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. 90-11. 51-51-51. 90-11-51-51-51. Η μέσω SMS τάφε ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας στο 54-990. Αγαπητοί φίλοι, διαφημίσεις.